στον αέρα, σαν να γινόταν σεισμός. Το διαβάζω αυτό για να δει κανείς και πόσο καλός αφηγητής ιστοριών είναι ο Καζαντζάκης. Ο Κύρης, πίσω από την πόρτα, με γεμάτο το ντουφέκι, περίμενε. Κρατούσε, θυμούμε, μία μακρουλή πέτρα. Ακόνη το έλεγε και ακόνιζε ένα μακρύ, μαυρομάνικο μαχαίρι. Περιμέναμε. Μας είχε πει, αν σπάσουν την πόρτα οι Τούρκοι και μπουν μέσα, θα σας φάξω πρώτα, να μην πέσετε στα χέρια του. Και ήμασταν σύμφωνοι, όλοι, η μάνα μου, η αδερφή μου και εγώ. Και περιμέναμε. Είναι λίγο creepy, αλλά αυτή ήταν η ζωή του Καζαντζάκη. Έζησε, πιστεύω, μια καταρχάς μυθιστορηματική ζωή. Και έζησε και την Ελλάδα όπως εμείς τη διαβάζουμε μέσα από τα βιβλία της ιστορίας. Μια Ελλάδα που δυστυχώς έχουμε την ατυχία να βιώνουμε μέσα σε μια γκρίζα κρίση, η οποία δεν προσφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο οικονομική ανέχεια. Ενώ τότε ο Καζαντζάκης είχε την τύχη, τη συγγραφική τύχη και την ατυχία φυσικά ως άνθρωπος, να ζήσει όλα τα μεγάλα γεγονότα του ελληνισμού. Δηλαδή την Μικρασιατική καταστροφή, τον Μέσο Πόλεμο φυσικά, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Πρώτο φυσικά, αλλά κυρίως τον Δεύτερο, την κατοχή, τον εμφύλιο και όλες τις μετεμφυλιακές καταστάσεις. Οι τρεις κατηγορίες εναντίον του, όπως ακολουθεί στη συνέχεια το μέρος αυτό το οποίο σας έδειξα, κατά τη γνώμη μου είναι αιώνες. Δεν διστάζω μέσα στο βιβλίο να παρουσιάσω τα ελαττώματα, τα πραγματικά ελαττώματα του Καζαντζάκη. Σίγουρα ο Καζαντζάκης δεν ήταν ούτε άθεος, ίσα-ίσα πίστευε σε ένα δικό του πανίσχυρο. Σίγουρα δεν ήταν κομμουνιστής, δεν θα είχε πρόβλημα να το δηλώσει άλλωστε. Ήταν ένας άνθρωπος που μελετούσε το πείραμα που γινόταν τότε στη Σοβιετική Ένωση και έλεγε τα υπέρ και τα κατά. Με αποτέλεσμα να γίνει δυσάρεστος και στη μία πλευρά και στην άλλη. Οι δεξιοί τον θεωρούσαν άθεο και κομμουνιστή, οι αριστεροί τον θεωρούσαν κάλπη και μυστικιστή. Δεν γλίτανε με τίποτα. Γι' αυτό και αποφάσισε κάποια στιγμή να ακολουθήσει τη μέση οδό. Δεν είναι τυχαίο ότι έγραψε και βιβλίο για τον Βούδα, ο Καζαντζάκης, τη μέση οδό και να προσπαθήσει πριν από το βιβλίο να ενώσει τα κόμματα του κέντρου, τα τότε σοσιαλιστικά εργατικά κόμματα. Τότε σοσιαλιστικά κόμματα ήταν αυτά που ανήκαν ουσιαστικά στο σημερινό κέντρο. Προκειμένου να υπάρχει μια εναλλακτική λύση και να αποφευθεί ο εμφύλιος πόλεμος. Γιατί μιλάμε τότε για μια πολύ σκληρή δεξιά, η οποία οδήγησε αργότερα τη χώρα στη Χούντα, και μια πολύ σκληρή αριστερά, στα ελληνική αριστερά. Γι' αυτό και αυτές οι δύο πολύ σκληρές πλευρές τελικά συγκρούστηκαν και δημιούργησαν τον εμφύλιο, ο οποίος είναι τραυματικός όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, ως προς την έντασή του.